ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Επιλογές. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου στις Σέρες, όπου το απόγευμα παρευρέθηκε στην κοπή της Βασιλόπιτας της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Η Αφροδίτη Σπυρίδων ήταν εκεί, παρακολούθησε το ρεπορτάζ και θα μας το μεταφέρει. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Όπως ακριβώς τα είπες, έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας της Νομαρχιακής Επιτροπής εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Να πούμε ότι ο κόσμος ήταν, η αίθουσα κάτω ήταν γεμάτη στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort. Θα δούμε και πλάνα και παρακαλώ πολύ να τα δούμε τα πλάνα τα οποία έχουμε από την εκδήλωση. Να πούμε ότι οι παρόντες ήταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής, ο Περιφερειάρχης ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ο κ. Σπυρόπουλος, οι βουλευτές φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, οι Δήμαρχοι όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Και την όλη εκδήλωση την προλόγησε η κυρία Δήμητρα Παναγιωτάκη. Έναν σύντομο χαιρετισμό είχαμε από τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, τον κύριο Θόδωρο Καπούρη. Και μετά στο βήμα ανέβηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της απόψινής βραδιάς. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος θα είναι και αύριο στις Σέρες, θα κάνει κάποιες επισκέψεις. Ναι. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα του κύριου Θεοδωρικάκου αύριο περιλαμβάνει επισκέψεις σε αστυνομικά τμήματα. Θα πάει, θα επισκεφτεί το νωρίς το πρωί την αστυνομική διεύθυνση εδώ στις Σέρες. Μετά θα, στη συνέχεια θα πάει στο αστυνομικό τμήμα της Νιγρίτας. Μετά θα πάει στον Προμαχώνα και θα κλείσει το πρόγραμμά του με την επίσκεψη στην Πρώτη. Ναι, ανεπίστημα θα πάει στην Πρώτη, συνεχόμενος και από τον Υπουργό του κ. Καραμαλή. Ναι, ναι. Λίγο θα ήθελα να σας πω έτσι δύο-τρία σημεία από την ομιλία του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος ξεκίνησε κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε και μία αναφορά στην πανδημία και σε όλες αυτές τις τουρκικές προκλήσεις που γίνονται και στην ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα και είπε ότι οι μέρες οι οποίες έρχονται είναι κρίσιμες και αναφέρθηκε στην κρίση που, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Μετά αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα, στη δολοφονία που συντάραξε όλη την Ελλάδα και μιλώ για τη δολοφονία του Άλκη, όπου η ελληνική αστυνομία κατόρθωσε μέσα σε 5 ημέρες, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, να βρει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν ένοχοι. Ο χουλιγκανισμός, είπε, δεν έχει καμία σχέση στη ζωή μας και προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες από τον Πρωθυπουργό που θα έχουν να κάνουν, που θα αφορούν τη βία στα γήπεδα. Και παράλληλα από τους Προέδρους και από τις ομάδες να μπορέσουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και ότι δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχει αυτό το
οι βόρειοι και οι νότιοι που επικρατεί στους αθλητικούς συλλόγους. Μάλιστα. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές λοιπόν ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Αφροδίτη, από εκεί. Θέλω λίγο έτσι να μεταφέρω το αυτό που αποκόμισα εγώ προσωπικά. Ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο άρωμα μιας προεκλογικής έτσι εκστρατείας, να το πούμε, γιατί κλείνοντας ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι ο λαός θα δώσει και πάλι τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Και όλο αυτό μου έφερε έτσι λίγο την εικόνα ότι σαν να ξεκινάει κάτι. Ναι, εξάλλου το θέμα των εκλογών είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και κάποιο διάστημα. Το τι θα γίνει βέβαια θα το δούμε στην πράξη. Αφροδίτη, σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι ο τυχερός στην κοπή της Βασιλόπιτας, πρώτη τη μεγάλη Βασιλόπιτα, γιατί ήταν δύο οι βασιλόπιτες, ο τυχερός ήταν ο κύριος Τζικώστας. Το φλουριέπισε στον κύριο Τζικώστα. Τον κύριο Τζικώστα μας, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Αφροδίτη, σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Θεοδωρικάκου. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, είναι ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στις Σέρες, στην καρδιά της Μακεδονίας μας, στον γενέθλιο τόπο ενός από τους μεγαλύτερους ηγέτες που έχει γεννήσει ποτέ η Ελλάδα, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η αναφορά αυτή δεν είναι ούτε τυπική, ούτε συνδέεται μόνο με τα μαθήματα της ιστορίας που μας δίδαξε. Έχει βαθιά σχέση με το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Γιατί οι μεγάλες στρατηγικές επιλογές αυτού του διορατικού ηγέτη συνοδεύουν και οδηγούν την Ελλάδα στο σήμερα και το αύριο. Και είμαι βέβαιος ότι θα την οδηγούν για πολλές δεκαετίες. Δική του επιλογή ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολύ κρίσιμη απόφαση για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τις οικονομικές προοπτικές και την ίδια την ασφάλεια και την βιωσιμότητα της χώρας μας. Επιλογή που τότε έγινε σε αντίθεση με αυτό που πίστευε το σύνολο των υπολείπων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δική του επιλογή ήταν η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών του χθες, το οριστικό τέλος στην εποχή του εμφυλίου. Επιλογή που μας εμπνέει και σήμερα για να μην επιτρέψουμε ξανά κανέναν εμφύλιο τεχνητό διχασμό. Δική του επιλογή ήταν η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης λαϊκής παράταξης που κράτησε ζωντανές αξίες, που ένωσε τους Έλληνες, της παράταξης που έκανε και κάνει μεγάλα και τολμηρά βήματα για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, πόσο σπουδαίο είναι να συνειδητοποιούμε ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είμαστε πολύ λίγοι για να έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού και της διχόνοιας. Όποτε διχαστήκαμε, μας περίμεναν συμφορές και τραγωδίες. Όταν ενώσαμε τις δυνάμεις μας, τα καταφέραμε απέναντι στους μεγαλύτερους κινδύνους, απέναντι σε τεράστιες δυσκολίες. Αυτό κάνει σήμερα πράξη η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως υπεύθυνη κυβέρνηση αυτού του τόπου μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. 2,5 χρόνια τώρα περνάμε μέσα από ταραγμένες θάλασσες και θυελλώδεις ανέμους. Την πανδημία του κορονοϊού, η οποία δυστυχώς έχει προκαλέσει και στην πατρίδα μας χιλιάδες θύματα, την διαρκή κρίση με την Τουρκία και ιδιαίτερα την ασύμμετρη απειλή που εκδηλώθηκε στον Εύρο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 20, και τώρα την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τα κύματα της ακρίβειας που προξενεί αυτή η κρίση και τα οποία απειλούν αναμφίβολα το επίπεδο ζωής των πολιτών. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο ότι οι μέρες που περνάμε ασφαλώς είναι δύσκολες και σηματοδοτούνται
προκύψουν από την πολύ πιθανή πολεμική επίθεση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Επίθεση η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα τεράστια προβλήματα στις οικονομίες και ασφαλώς όχι μόνο στις οικονομίες. Απέναντι σε όλα αυτά οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να υλοποιούμε το σχέδιο της κυβέρνησης για να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας που παρακολουθήσαμε ο κ. Θεοδωρικάκος, συγκοπή βασιλόπιτας της Ονοματιακής της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια τώρα, αυτή την ώρα, είναι το δείπνο, το οποίο πραγματοποιείται στο κατάστημα της πόλης των Αστερών. Συνδεόμαστε απευθείας με τον χώρο. Η Βούλα Κωνσταντινίδου είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνα. Καλησπέρα, Βούλα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους τριοθέτες που μας παρακολουθούν. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας, της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή τη στιγμή γερματίζουν εδώ στο Citizen ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν έρθει ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο κύριος Καραμαλής και όλη η τοπική η πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, έχουν μπει μέσα δηλαδή στο κατάστημα όπου θα είναι... Ναι, έχουν μπει. Λοιπόν, ο Γιώργος Βαγιονάς, αν μπορεί να κάνει μια στροφή την κάμερα προς το σημείο του καταστήματος, να δούμε αν μπορούμε να δούμε τίποτα, γιατί είναι ξεκινά βέβαια και δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ακούει ο... Ναι, ναι. Ο Βαγιονάς μπορεί να γυρίσει την κάμερα προς το κατάστημα για να δούμε αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι περισσότερο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε. Να και εδώ, να. Έτσι, το προσθήκη δεν πηγαίνει. Εδώ. Με τους επίσημους, με αφορμή την επίσκεψη του κ. Θεοδωρικάκου και την κοπή της Βασιλόπιτας πριν από λίγη ώρα, παρακολουθήσαμε το σχετικό ρεπορτάζ. Θα δούμε και τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου σε λίγο. Λοιπόν, από ό,τι παρακολουθούμε δεν είναι και πολλά τα άτομα τα οποία έχουν καλεστεί για αυτή για αυτό το τραπέζι. Να πούμε ότι αύριο ο κύριος Θεοδωρικάκος θα παρευρεθεί και στην Ιγρήτα, θα παρευρεθεί και στο συνολικό τμήμα των Σερών και στο Προμαχώνα για να μιλήσει σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του. Ναι, αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εκτός των άλλων, μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψη στον Προμαχώνα, που είναι και τελευταίο σταθμό σε επίσημα του προγράμματος, θα πάει ανεπίσημα, αν θέλετε, στην πρώτη Σφαιρών, στη γενέτρια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι, εξέφρασε και την χαρά του για τη γενέτρια του κυρίου Καραμαλή και το πόσο τον ευχαριστεί που είναι στον νομό Σφαιρών. Και αύριο μαζί με τον Υπουργό τον κ. Καραμαλή θα επισκεφθούν την πόλη. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο που να προσθέσεις από εκεί. Όχι, είναι εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Βούλα Κωνσταντινίδου για το ρεπορτάζ. Είδαμε εικόνα από αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα απευθείας συνδέστη με το κατάστημα Citizen όπου γίνεται το δείπνο, το επίσημο δείπνο, ως τιμήν του Υπουργού. Πάμε να δούμε τώρα λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης ο κ. Θεοδωρικάκος. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Η παράταξη που με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια πολύ δύσκολη εποχή και σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή εγγυάται την σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και τις κρίσεις που είναι όλες εισαγόμενες από το εξωτερικό, δημιουργούμε τη Νέα Ελλάδα. Και βασικός πυλώνας της Νέας Ελλάδας είναι η ασφάλεια. Εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και μεθοδικότητα για την πάταξη της εγκληματικότητας και όλος ο ελληνικός λαός έχει δει τις τελευταίες εβδομάδες ότι η ελληνική αστυνομία έχει αλλεπάλληλες επιτυχίες στην πάταξη της εγκληματικότητας. Με κορυφαία υπόθεση, την υπόθεση που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα μετά την δολοφονία του 19χρονου Άλκης Θεσσαλονίκη,
όταν η αστυνομία μας μέσα σε ελάχιστες ημέρες βρήκε όλους τους ενόχους και τους οδήγησε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Και κάτι τελευταίο, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό. Ο νόμος είναι νόμος για όλους, τηρείται και θα τηρείται πάντοτε, ανεξάρτητα από την θέση του καθενός και την οικονομική του δύναμη. Για το τοπικό επίπεδο, πώς και οι ενέργειες μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να εμπεδοθεί το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες? Αύριο το πρωί έως το μεσημέρι θα επισκεφτώ την αστυνομική διεύθυνση των Σερών και μια σειρά αστυνομικά τμήματα, καθώς επίσης και το συνοριακό τμήμα στον Προμαχώνα, και θα κάνω συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την ενίσχυση της αστυνομίας στην περιοχή, ώστε να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών στις Σέρρες. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι είστε ήδη ενήμερος για κάποια από τα προβλήματα που έχουμε από την περιοχή? Προφανώς είμαι ενήμερος. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι η αξιολόγησή μου είναι ότι υπάρχει πολύ θετικό και δημιουργικό έργο της αστυνομίας στον νομό Σερών και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, από τις καλύτερες σε ό,τι αφορά τη χώρα. Γνωρίζω όμως και συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν και είμαι εδώ για να συμβάλλω στην αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα γάλατα Νουνού Family 15% πιο φθηνά. Φακές ψηλές στο διαλεγμένο 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, μόνο 6,28. Αλλά και χαρτί υγείας Dream Team Deco τρίφυλλο, 10 ρολά, οι δύο συσκευασίες, μόνο 4,98. Όλα τα Sunny Pants 50% πιο φθηνά. Και σκυλοτροφή Clever Choice 10 κιλά, μόνο 7,70. Και εκατοντάδες άλλα προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα. Κάτι άλλαξε στα Supermarket Kansas. Εσείς το μάθατε. Στο πλευρό των αγροτών για τις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν συντάσσονται και οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αμπελουργοί, οι οποίοι συμμετείχαν και αυτοί στη Γενική Συνέλευση των Στερεών Αγροτών που έγινε εδώ στις Σέρρες. Η πρόεδρος των κτηνοτρόφων, η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, εξέθεσε μερικά από τα βασικά τους προβλήματα. Το πλευρό των αγροτών για τις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν συντάσσονται οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αμπελουργοί, οι οποίοι συμμετείχαν και αυτοί στη Γενική Συνέλευση των Αγροτών. Η πρόεδρος των κτηνοτρόφων Νομού Σερών, Ελπίδα Σιδηροπούλου, εξέθεσε μερικά από τα βασικά τους προβλήματα. Θα αναφερθώ λοιπόν σε κάποια άλλα κομμάτια που αφορούν τους κτηνοτρόφους, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ συναχωρημένοι φέτος. Ο Νομός Σερών έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ανέφερε ο κύριος Τουρτούρας προηγουμένως τις δύο μονάδες που κλείσανε. Ξέρετε ότι η εκτακτική κτηνοτροφία αλλά και όλη η κτηνοτροφία του Νομού Σερών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα και αυτή τη στιγμή σφαγιάζονται κομμάτια κατά συρροή που σημαίνει η ελληνική ύπαιθρος πεθαίνει. Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων είναι πέρα από αυτά που είπαμε. Οι ζωοτροφές, οι οποίες έχουν διπλασιαστεί και σε πολλούς από εδώ απόψε χρωστάμε και το ξέρετε και περιμένετε με πολύ υπομονή να σας πληρώσουν. Το άλλο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα του Νομού Σερών είναι τα γνωστά ποσκοτόπια που κατάφυσε να είναι ένα ωραίο παραμύθιο αυτά τα χρόνια, να μην λύνεται. Παραμένει άϊκο και από ό,τι φαίνεται θα πάμε έτσι και στη Νέα ΚΑΠ, που σημαίνει θα μας αποτελειώσει το κομμάτι αυτό, γιατί ο Νομός Σερών είναι κατάφορα αντικειμένος σε σχέση με τις επιδοτήσεις που εισπράττει με τον νέο αυτό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, τεχνικής λύσης και μη ολοκληρώνοντας τις διαχειριστικές μελέτες, ότι οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή μετρούν και νεκρούς. Έχουμε ανθρώπους που στην χώρα μας έχουν αυτοκτονήσει. Είναι λυπηρό πραγματικά. Ότι θεωρούν ότι είμαστε μια μερίδα μικρή και εκλογικά μικρή, που σημαίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης δεν μπορεί να μετακυλήσει τίποτε σε κανέναν, άρα σχεδόν αδιάφοροι. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Αν λείψουν οι κτηνοτρόφοι από την χώρα, τότε όλος ο κόσμος θα καταλάβει πως δεν θα μπορεί να τραφεί με βασικά προϊόντα τα οποία θα είναι 5 και 6 και 8 φορές επάνω. Άρα το 99% του κόσμου θα έχει πρόβλημα να ζήσει. Όπως και οι εκπρόσωποι των μελισσοπαραγωγών,
και των αμπελουργών. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του. Πριν η αγαπητή πρόεδρος του κοινοτρόφων είπε ότι είναι η τελευταία τροχή της αμάξης. Εμείς ότι είμαστε οι ρεζέρβες και ίσως ούτε και αυτές, γιατί θεωρούμαστε πραγματικά αμεληταία ποσότητα, δεν ανήκουμε καν στην ΚΑΠ, για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα των μελισσοκόμων των λαστικών, αυτό των επαγγελματιών μελισσοκόμων, είναι νομάδες. Αυτό σημαίνει ότι καίνε πετρέλαιο για να ακολουθήσουν οποιαδήποτε μελικοφορία. Δηλαδή όταν ξεκινάμε από τις Σέρες να βρεθούμε στην Πελοπόννησο για να ξεχυμονιάσουμε τα μελίσια, ή αντίστοιχα από την Πελοπόννησο στη Θάσο για να κυνηγήσουμε το Πεύκο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο υποφέρουμε κι εμείς από αυτές τις αξίσεις και εμείς συνδεζόμαστε στη θέση του πολιτικού πετρελαίου. Επιτέλους πια, ας καταλάβουν ότι το φθηνό πετρέλαιο δεν το δικαιούνται μόνο οι υποβιστές και ο αγροτικός κλάδος πρέπει να επιβιώσει. Από εμάς τρέφεται όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αγγίζει σχεδόν το 300%. Και ένα ακόμη κομμάτι που αποσχολεί το δικό μας το κλάδο του μελισσοκόμων είναι ότι οι μελισσοτροφές δεν εντάσσουν στα κριτικά εμπόδια, οπότε συνεχίζουμε να πληρώνουμε υψηλότερο ΦΠΑ από κάθε άλλη χώρα. Ήθελα να σας πω ότι και εμείς συνδεσόμαστε στο πλευρό και των αγροτών και των κεντρών. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στους αμπελουργούς. Το ξεχάσαμε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα να συμπεριληφθεί στα αιτήματα των αγροτών. Κινδυνεύει η ονομασία τσίπουρο τσιπουδιά. Οι διήμεροι αμπικούχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα μεταξύ τους. Στην Λάρισα, στον Πύρναγο ήδη το έχουν ανακοινώσει αυτό. Παρακαλώ να συμπεριληφθεί και αυτό στα αιτήματα των αγροτών. Η ενότητα θα κερδίσουμε με την ενότητά μας. Συγχαίρω όλους τους συνομιλητές. Την δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε χτυπημένος από τον κορονοϊό μοιράστηκε στην Κάμερα του Επιλογές το πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Στερών, Μιλτιάδης Πανάγος, μετά την πολυήμερη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, αλλά και στο νοσοκομείο των Στερών, αλλά και σε αυτό του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πανάγος μάλιστα δεν παρέλειψε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τη δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε χτυπημένος από τον κορονοϊό μοιράστηκε στην Κάμερα του Επιλογές ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Σερών, Μιλτιάδης Πανάγος, μετά την πολυήμερη νοσηλεία του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, αλλά και στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Πανάγος, μάλιστα, δεν παρέλειψε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, πράγματι, κόλλησα κι εγώ COVID-19. Στην αρχή ήμουνα στο σπίτι και προσπαθούσα εκεί με κάποια αντιβίωση και με κάποιες άλλες, κάποια άλλα φάρμακα να το πολεμήσουμε. Από την 8η μέρα μετά άρχισε και επιδεινώθηκε η κατάσταση. Πήγα στο νοσοκομείο. Έκατσα εδώ στις Σέρες γύρω στις 7 μέρες. Στις απλές κλίνησα. Στις απλές, ήμουνα στο COVID-2. Και από εκεί και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Παύλο. Είχατε υποστήριξη εδώ στο νοσοκομείο μας, παίρνατε και οξυγόνο. Βέβαια, βέβαια, γιατί δημιούργησα πνευμονία. Για να φύγει η πνευμονία έπεσε το οξυγόνο, χρειαζόταν να η παροχή του οξυγόνου, συν αντιβιώσεις, συν κορτιζόνη, συν κάποια φάρμακα τα οποία χρειαζόταν, τα οποία μου τα δώσαν οι άνθρωποι. Εδώ θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους εδώ στο νοσοκομείο μας, οι οποίοι κάναν μια μεγάλη προσπάθεια και δεν είχαμε κάποια περαιτέρω επιδείνωση ίσα-ίσα. Όταν έφυγε και πήγα στη Θεσσαλονίκη είχα μεγάλη καλυτέρευση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των εργαζομένων αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από το προσωπικό των νοσοκομείων. Οι άνθρωποι αγωνίζονται πραγματικά, το έζησα και το είδα εκεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το βιώσατε από μέσα, πώς είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες, κοιτάξτε, για τους ασθενείς, ο ασθενής το πολύ καταλαβαίνει, γιατί ασθενεί εκείνη την ώρα, κοιτάει να γίνει καλά, είναι διαφορετικά. Οι άνθρωποι όμως που εργάζονται εκεί, πραγματικά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, πραγματικά αγωνίζονται και πραγματικά νοιάζονται για αυτούς τους ανθρώπους, για όλους τους ασθενείς και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σας εμψυχώνουν και όλα. Βεβαίως, εμψυχώνουν, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Ενώ αναφέρθηκε και στη μοναξιά του ασθενούς, λέγοντας πως ο εμβολιασμός
που είχε κάνει τον προφύλαξε από την διασωλήνωση. Είναι μια αρρώστια της μοναξιάς και μια αρρώστια η οποία χρειάζεται ψυχολογικά να μπορέσει ο ασθενής να το καταπολεμήσει. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιτελούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι και ψυχολογικά προσπαθούσαν να μας ανεβάσουν και στη Θεσσαλονίκη και εδώ. Εντάξει, εγώ πιο πολύ εδώ γιατί είμαστε και σεραίοι να πενέψουμε και τον τόπο μας. Η μοναξιά, κύριε Πανάγου. Η μοναξιά είναι, πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να σε επισκεφθεί κανείς, έτσι, ούτε συγγενικό σου πρόσωπο, ούτε κανείς. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί για τις νοσηλείες και για αυτά έρχονται ντυμένοι σαν με θυμίζουν κάποιες ταινίες επιστημονικής φαντασίας και καλά κάνουν και έτσι πρέπει να είναι, οι οποίοι μπαίνουν με αυτές τις ψυχρές στολές. Βέβαια το στόμα είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ εγκάρδιο και πολύ ψυχωτικό. Είναι αυτή η επαφή που έχεις με ανθρώπους. Μόνο αυτή την επαφή έχεις. Είναι οι γιατροί, είναι οι νοσηλευτές οι οποίοι έρχονται και προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Είχατε κάνει εμβόλιο εσείς? Είχα κάνει και τα δύο εμβόλια και αυτό με προφύλαξε. Αυτό μου είπανε. Σας προστάτευσε? Με προστάτευσε για τα περαιτέρω. Δηλαδή αν δεν τα είχα, τουλάχιστον θα ήμουν διασωληνωμένος. Επειδή βιώσατε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλους αυτούς που σκέφτονται αν πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι, γιατί το φοβούνται. Κοιτάξτε, επειδή βίωσα κάποιες και άσχημες καταστάσεις, παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, δύο-τρεις άνθρωποι από δίπλα φύγανε, μεγάλη ηλικία, 94 χρονών ο ένας, 89 μου φαίνεται ο άλλος, δεν θυμάμαι τις ηλικίες τους. Αυτό που έχω να τους πω είναι ότι οι περισσότεροι που ήταν, το 90% αυτούς που συνάντησα, ήταν ανεμβολίαστοι. Αυτοί το περνούσαν πολύ, πολύ πιο δύσκολα από εμάς. Ήταν άνθρωποι που φαινόταν ότι ήταν πολύ καλύτερα από εμάς και όμως τους πηγαίνανε για να τους διασωληνώσουν γιατί κινδύνευαν πραγματικά. Πιστεύω ότι πλέον η επιστήμη έχει προχωρήσει, μπορούν, καταπολεμούν σε μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα. Βέβαια αυτό είναι ένα ύπουλο πράγμα, αυτό κατάλαβα, το οποίο δεν ξέρεις τι θα σε φέρει. Έτσι, εμένα με έφερε την πνευμονία, με έφερε κάποια άλλα πράγματα στην καρδιά και σε αυτά, τα οποία θα καταπολεμήσαμε, όμως δεν χρειάζεται και καν να πάμε στη διασωλήνωση. Στο σημείο αυτό πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Συνδικής, τον κύριο Φώτη Δομοξίδη, είναι κοντά μας μέσα στο Skype, για να δούμε τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σάκελα Ρομπούλη. Καλησπέρα κύριε Δομοξίδη. Καλησπέρα σας κύριε Καπετάνιο και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, συναντηθήκατε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι είπατε και βεβαίως γιατί πληροφορηθήκαμε ότι την καλέσατε και στις δηλώσεις για το ΟΠΕΛ. Κύριε Καπετάνιο, όπως όταν μας είχε επισκεφθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, στις ΣΕΡΕΣ και βρεθήκαμε στο δείπνο που, μάλλον στο γεύμα που είχαμε στο Βακόφτο, είχα μια συζήτηση όπου της έθεσα το θέμα και της είπα ότι φέτος, δύο χρονιές δεν κάναμε την αναβίωση του ΡΟΠΕΛ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά φέτος έπρεπε να γίνει γιατί αρχίζει και μακραίνει η απόσταση μεταξύ των εκδηλώσεων που υπάρχει και δημιουργούνται προβλήματα, καθώς επίσης και στους πολίτες και στο κοινό, αλλά και στους στα άτομα τα οποία μας επισκέπτονται. Και με ρώτησε τι είναι αυτή, της ανέφερα ότι είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων ενάντια στα φασιστικά στρατέματα, τα ναζιστικά στρατέματα της Γερμανίας και βασικά ήταν και η νίκη που έγινε, γιατί για νίκη μιλάμε, το ότι σταματήσαμε εμείς το ρούπελ. Εμείς βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχατε με την Πρόεδρο. Ναι. Μάλιστα. Και ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και μου λέει πότε θα, ποια περίοδο λέγεται, σκοπεύεται και της είχα πει ότι περίπου τα μέσα Μαΐου, που είναι η 15 Μαΐου και μου λέει, της λέω σας καλούμε από τώρα και μου λέει αν με καλέσετε θα παρευρεθώ και της είχα τάξει, της λέω την πρώτη πρόσκληση, την νούμερο ένα πρόσκληση που θα βγάλουμε θα σας τη φέρω εγώ ο ίδιος κάτω στο γραφείο σας και βάσει αυτήνής της υπόσχεσης η πρώτη πρόσκληση και μετά από την έγκριση και την θέση υπό αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της εκδήλωσης ΡΟΠΕΛ 1941 η αναβίωση την πήρα και την πήγα και της την έδωσα.
Όπως επίσης παρέδωσα και την πρόσκληση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, τη νούμερο 2, και ούτω καθεξής στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Πέτσα κλπ, ούτως ώστε να συμμετάσχουν. Τονίζω ότι η εκδήλωση Ρούπελ 1941 αναβίωση, η εκδήλωση του Δήμου, είναι και υπό την αιγίδα του Ελλάδα 2021 για τα 200 χρόνια Ελλάδος, αλλά πέρσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε λόγω της απαγόρευσης που υπήρχε, και έτσι και συνεχίζουμε σήμερα και με τα εμβλήματα και τα σήματα επάνω στις προσκλήσεις. Ορίστε, δεν άκουσα. Στις 15 Μαΐου, αν βάλουν όλοι οι πολίτες μας, όλοι οι Έλληνες, αν βάλουν στο ημερολόγιο να σημειώσουν με χρυσό στυλό αυτήν την αναβίωση, η οποία αποτελεί τιμή δόξας για τις θερμοπύλες του Βορρά. Το Ρούπελ, το οποίο κράτησε ψηλά και το εθνικό αίσθημα και τους Έλληνες στην υπερηφάνεια τους. 15 Μαΐου. Δεν άκουσα, έκανε μια καθυστέρηση, κύριε. Θα παρευρεθεί στην κυβέρνηση. Η πρόεδρος είπε, εκτός απρόπτου, αν γίνει κάτι, θα έρθει. Παρά το βεβαρημένο των υποχρεώσεων της, μέχρι και την προηγούμενη μέρα έχει προγραμματισμένες εκδηλώσεις, την Κυριακή στις 15 Μαΐου θα έρθει. Χαμογελώντας μάλιστα, της είπα, θα έρθει που θα έρθει ο αρχηγός Γεθάκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ευκαιρία είναι να σας δεχτούμε κι εμείς ξανά πάλι στο Δήμο μας, όπως είχαμε το καλοκαίρι, για τα εγγένεια που είχαμε κάνει στο Βαχόφτο με το Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης της Ρωγάς. Ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί το διεθνές περιβάλλον είναι πλέον ταραγμένο και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και από τη μεριά της γείτονος χώρας της Τουρκίας, αλλά και από τη μεριά του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα ήδη και με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ. Και θα συνεχίσουμε, έχουμε και μία σύσκεψη, ήμουνα και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Δημιουργούνται τρομερά προβλήματα στους Δήμους με τους πρώτους λογαριασμούς που ήρθαν από τη ΔΕΗ, οι οποίοι μερικοί είναι αυξημένοι κατά 120%. Και αυτά θα πρέπει να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε, για να μην δημιουργήσουμε μέσα σε αυτή την κρίση τη γενική που υπάρχει, και μιλάω από πλευράς και ενέργειας αλλά και πολιτών, να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε ώστε οι πολίτες μας τουλάχιστον να μην ασχολούνται με τα δημοτικά. Έχουμε και καλά νέα. Η παρουσία μας εδώ πέρα είναι ότι, όπως με ενημερώσανε και οι βουλευτές μας περί χαρίς, και περιμένουμε και επίσημα να δηλωθεί, να έρθει και να έρθουν και τα έγγραφα, εντάσσεται το δηληστήριο του νερού του σιδηροκάστρου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ήταν ένα όραμα, ένα όνειρο όλων των κατοίκων του σιδηροκάστρου, γιατί αυτό το δηληστήριο είναι δεκαετιών παλιό και θα εξυγχρονιστεί να γίνει μοντέρνο και να παρέχει ποιότητα νερό που αξίζει στους σιδηροκαστρινούς. Είναι το κόστος 2,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές για τους παλιότερους, γιατί είμαστε και λίγο παλιότεροι εμείς. Θα συνεχίσουμε, εκτός από το δηληστήριο, να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανανεώσουμε και τους κεντρικούς αγωγούς, οι οποίοι και αυτοί είναι ίδιες ηλικίες σχεδόν με το δηληστήριο, ίσως και παλιότεροι μερικοί, ούτως ώστε η ποιότητα του νερού να πάει εκεί που πρέπει και τα επόμενα 50-60 χρόνια ξανά να μην ξανασχοληθεί τουλάχιστον η περιοχή της Σιδηροκάστρου. Περιμένουμε, είναι σε ευνοϊκή τροχιά και άλλα έργα για το Δήμο Συντήκης. Περιμένουμε όμως πλέον επίσημα τα χαρτιά. Εμείς από πλευρά Δήμος είμαστε πανέτοιμοι και με το καλό που θα μας έρθουν όταν θα έρθουν οι εγκρίσεις, θα ξεκινήσουμε ούτως ώστε έχουμε χρονοδιάγραμμα εντός του έτους. Εντός του έτους, αν όλα πάνε καλά και δεν μας καθυστερήσουν στους διαγωνισμούς οι διαγωνιζόμενοι μεταξύ τους, να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τα άλλα προγράμματα που αφορούν όλο το Δήμο. Όλο το Δήμο. Gracias.
αριστερών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση τελευταία, τα οποία μαχητικά από ό,τι γνωρίζω, και εγώ θα συμμετέχω και σε αυτό, και από τη μεριά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τα τέλη καφής τα οποία μπήκαν στο Δεκέμβριο σαν κεραυνός εν εθρία, η τρομερή αύξηση του κόστους της ΔΕΗ και όχι μόνο στη μονάδα, και μπαίνοντας ένας παράγοντας ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία είναι επιϊκώς απαράδεκτη για μας και λοιπά διάφορα άλλα θέματα. Για όλους τους πολίτες, μηδέν εξαιρεμένου και του Δήμου. Το Δήμο που είναι και πολύ μεγάλη η λογαριασμή, είναι και τεράστιες οι αυξήσεις. Εμείς θα μείνουμε εκεί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει, προστατεύοντας τους πολίτες μας σε αυτή την πόρα, σε αυτή την λέλαπα, την οποία έχει ξεκινήσει και πραγματικά δημιουργεί τρελά προβλήματα σε όλους τους Δήμους, περιπέτειες. Και στους κατοίκους φυσικά, στους πολίτες όλης της Ελλάδος. Αυτή η τρελή αύξηση και οι ρήτρες που έχουν μπει μέσα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα παιδί μου. Ο Διαμοντζάκη από Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 5 εκατομμύρια 800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP ή online στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Καραμολέγος. Το καταλαβαίνεις και μόνο από το άλλο. Εγώ στο φρυγάνισμα. Εγώ πάντως παιδιά το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς πρόσθετα χωρίς το γλάφι πάνω. Ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τους καραμολέγους από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Τα καμένα λουλούδια στην πλατεία των Θερών είναι μια εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά όλοι οι δημότες. Είναι καμένα, αλλά θα ξαναμφίσουν, λέει ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Στουρτούρας, και συμπληρώνει ότι στο Δήμο Θερών ξέρουν τι λουλούδια θα βάλουν και όχι ότι κατεβάσει κάθε φορά η κατάσταση. Μάλιστα, ο κ. Στουρτούρας αφήνει εχμές και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ενώ επαναλαμβάνει την πρόθεση της δικής του αρχής να ομορφύνει την πόλη. Τα καμένα λουλούδια στην πλατεία των Σερών είναι μια εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά όλοι οι δημότες. Είναι καμένα, αλλά θα ξαναθήσουν, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Τουρτούρας, και συμπληρώνει ότι στο Δήμο ξέρουν τι λουλούδια θα βάλουν και όχι ότι μας κατέβει. Όσον αφορά για το ρεπορτάζ που είδα για τα καμένα όπως τα είπατε λουλούδια, θα έχετε παρατηρήσει ότι τα λάχανα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είχαμε ένα θέμα με τα κυκλάμινα λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Αλλά όποιος είναι γνώστης και ξέρει ότι με την... τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στα παρτέρια μας, τα αερίζουμε, τα καθαρίζουμε, ώστε να ξαναδώσουν βολβούς. Και αν πάρετε πλάνα θα δείτε ότι ξαναανθίζουν. Άρα είναι εντελώς άστοχο να λέμε ότι κάηκαν και πρέπει να βγουν. Θα τα ξαναγίνουν. Όχι βεβαίως, μα... πάρτε πλάνα, ήταν καμένα όλα. Βλέπετε ότι έχουν πετάξει βολβούς. Ήδη το λουλουδάκι, αρκετά από αυτά, αν τα ξέρετε, δεν βάζουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Βάζουμε στοχευμένα φυτά τα οποία ευδοκιμούν στην πόλη μας. Δεν ευδοκιμούν όλα. Και δεν έχουμε πολλές επιλογές. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη γνώση, την εμπειρία που έχουμε, και θα συνεχίσουμε να δίνουμε χρώμα στους συνδημότες μας. Σε όσους μάλιστα ζητούν να αλλάξουν τα φυτά, εξηγεί γιατί δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τι μας είπαν, βάλτε λέει 30 φυλιές, είναι πολύ. Μα η ίδια αντιπολίτευση, το Δημοτικό Συμβούλιο, μας έλεγε γιατί την αλλάζετε. Ούτε αυτές κρατάνε. Γιατί και το κλάδεμά τους είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, αλλά δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι ίδιες χαλάνε. Γιατί για διαφόρους λόγους, είτε μύκητες είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά, ας χαρούμε πραγματικά αυτή την προσπάθεια και ας στηρίξουμε. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει, εγώ το λαμβάνω καθημερινά, από τις απαιτήσεις του κόσμου να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη. Και γιατί αναφέρομαι στις βιοκλιματικές, γιατί από εκεί έχουμε πολλά αιτήματα. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια, αυτό το χάλι που έχουμε δει εκεί είναι απαράδεικτο. Σπήραμε πολιτείες, είτε δεντρολίβανα είτε τέτοια, τα παρατήσαμε, έχουν γίνει σκοπιδότοπο, έχουν σαπίσει. Είναι ένα άσχημο πράγμα. Αναφορικά με το κόστος, ο κύριος Τουρτούρας ξεκαθαρίζει ότι το κόστος δεν είναι μεγάλο.
Επαναλαμβάνω, τα ποσά είναι αυτά που έδωσε ο Δήμαρχος στον προϋπολογισμό, δηλαδή 75.000 ευρώ το χρόνο, και δεν ξεπερνούν, είπε ο κύριος Τουρτούρας, 75.000 τα 2,5 χρόνια. Απ' τη μια, ακούω και εσάς τους δημοσιογράφους που μου λέτε, γιατί όχι σε εκείνη τη γειτονιά και μόνο στο κέντρο, και έχουμε βγει και σε πολλές γειτονιές, αλλά απ' την άλλη γκρινιάζουμε για το κόστος. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Οπότε, ξεκάθαρα, δεν ξεπερνούν ανά έτος 75.000 ευρώ, τα 2,5 χρόνια, αν το πάρετε αναλογικά. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, πάρτε το θέμα της Συμμαχίας Ερεών και δείτε τι έχουμε πει. Αυτό θα κάνουμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Νομίζω ότι αυτό το απαντήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο, αλλά θα το ξαναπαντήσω. Για το 2020 είχαμε 53.000 σε λουλούδια. Αυτό ήταν το κόστος όλο. Για το 2000, αν πάρουμε τα 2,5 χρόνια, δεν ξεπερνούν κατά έτος τα 75.000 ευρώ και είναι όλα στη διάβγεια. Το έχει πει και ο Δήμαρχος. Ακούω για όλο το χρόνο. Εννοείται. Ο κύριος Τουρτούρας αφήνει αιχμές και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ επαναλαμβάνει ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να μορφύνει την πόλη. Και για να δούμε το 2019 πριν αναλάβουμε, πάλι είχανε. Θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα, θέλουμε το αποτέλεσμα της βιοκλιματικής με αυτή τη βρωμιά. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Πρόθεσή μας είναι να ομορφύνουμε το Δήμο. Πρόθεσή μας είναι να πάμε και να σπείρουμε και να δώσουμε χρώματα και αρώματα. Αυτό που είχαμε πει στο πρόγραμμα, πιστά, και μιλάμε για 75.000 ανά χρόνο για όλο το Δήμο Σερών. Μιλάμε για χωριά που έχουν γίνει, τα έχουμε ανακοινώσει πάνω από 15, που και αυτά θέλουν χρώμα. Ακούει από πολλούς για πολυετήσφυτα. Θέλετε να πάμε στις βιοκλιματικές που έχουν πολυετήσφυτα να δείτε την κατάσταση? Και η συντήρησή τους είναι πολύ. Και αυτό που έχουμε δει, και πάτε στους καθήλικους και κάνετε ρεπορτάζ. Τι ζητάνε όλοι? Να τα αλλάξουμε. Γιατί ζητάνε να τα αλλάξουμε? Γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ομορφιά και αυτή η επιλογή που ο Δήμος, ο από το Δήμαρχο, ξεκίνησε κατά επέκταση σε εμάς αυτό το χρώμα και γι' αυτό όλο που μιλάνε. Κάποιος τους ενοχλεί, το καταλαβαίνουμε. Δεν το θέλουνε. Αλλά κάντε ένα ρεπορτάζ στον κόσμο. Δείτε τα σχόλια για την πόλη, για όλους αυτούς τους ωραίους κήπους, όλα αυτά τα βερβάζια που έχουν δώσει χρώμα. Τι ήθελαμε να κάνουμε πρώτα στη στιγμή στην πόλη μας? Να έχουμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη λειτουργική, μια πόλη όμορφη. Είναι η επιλογή μας να βάζουμε. Εντάξει, σωστά θα πρέπει να ομορφύνει η πόλη με τα λουλούδια, αλλά και αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος, ότι εντάξει και τι έγινε, 75.000 τώρα το χρόνο είναι τα λεφτά. Εντάξει κύριε Τουρτούρα, 75.000 το χρόνο είναι 75.000 το χρόνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε στράφη. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά το Δήμο Σερών. Για τα φθαρμένα λάστιχα στα απορριμματοφόρα του Δήμου, μίλησε ο αντιδήμαρχος του Παναγιώτης Καρακολίδης, λέγοντας πως είναι στις προτεραιότητές τους να είναι λειτουργικά τα αυτοκίνητα. Όμως η διαδικασία για αλλαγές ελαστικών είναι χρονοβόρας. Απάντηση στην ερώτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ηλία Γκότση, που έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε τα φθαρμένα λάστιχα των αυτοκινήτων από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Σερών, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης, έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καρακολίδης. Δεν θέλω να το πω καταγγελία, αλλά μου είπαν οι υπάλληλοι από το αμαξοστάσιο του τμήματος καθαριότητας ότι τα λάστιχα των απορριμματοφόρων είναι φθαρμένα, είναι ελεία και κινδυνεύει η ζωή τους. Έχει γίνει ένα ερώτημα από κάποιο συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο έγγραφο από το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου, το κοινοστέο δηλαδή. Υπάρχει το συνεργείο το οποίο πιστοποιεί για κάποια λειτουργία των αυτοκινήτων αυτών και συγκεκριμένα για τα απορριμματοφόρα, επειδή είχαν να δουλεύουν αυτά τα αυτοκίνητα καθημερινά, σε καθημερινή βάση, είναι στις προτεραιότητες μας να είναι λειτουργικά όπως θα πρέπει να είναι. Τώρα, αν υπήρξε κάποιο φθαρμένο λάστιχο ή κάποιο λάστιχο το οποίο είναι κρίση αλλαγής, η διαδικασία είναι λίγο χρονοβόρα όσον αφορά, υπάρχει μια πιστοποίηση ότι θα πρέπει να αλλάξω σε αυτό το χρόνο. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση στον ένα μήνα περίπου, συνήθως έτσι γίνεται, μέχρι να γίνει το έγγραφο, να πιστοποιηθεί
η ανάληψη δαπάνης και αυτά. Από εκεί και πέρα ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου. Από τη στιγμή που δουλεύουν όμως υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που χρήζουν αλλαγή ελαστικών ή χρήζουν κάποια αντικατάσταση ελαστικών, είτε είναι φθαρμένα είτε είναι μεταχειρισμένα. Θα έλεγα στις περιπτώσεις που χρήζουν αλλαγή ελαστικών υπάρχει μια κονοβόρα διαδικασία και δοστούν ένα μήνα περίπου. Εσείς είστε ενημερωμένοι για αυτά τα αυτοκίνητα. Έχουμε μια καταγραφή, ξέρουμε ποια αυτοκίνητα χρειάζονται. Περιμέναμε πριν λίγες μέρες, όπως ξέρετε, υπήρχε το θέμα του προϋπολογισμού. Αν εμπιστωθεί ο προϋπολογισμός, δεν μπορούσε να κάνει και μια δαπάνη. Οπότε πιστεύω μέσα σε αυτόν τον μήνα θα έχουν λυθεί και αυτά τα προβλήματα και τα ελάχιστα, θα έλεγα. Τώρα ήταν λίγο, θα έλεγα, σκληρό αυτό το ότι τα αυτοκίνητα είναι με ελάχιστα σαν γυαλί. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο με αυτή την ονομασία ότι τα ελάχιστα είναι γυαλί. Ότι υπάρχουν κάποια ελαστικά φθασμένα που είναι νομίζω 1-2 ελαστικά και αυτά γιατί περιμένουν πολλές φορές και τον ίδιο τον πάροχο που έχουν. Δεν υπάρχει ευθυμερών θα γίνει αλλαγή, υπάρχει ένας χρόνος και μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και εμείς οι ίδιοι φροντίζουμε να υπάρχει αποκατάσταση όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Ενώ και ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ του Δήμου Σερών ανέφερε πως η διαδικασία για την αντικατάσταση των φθαρμένων λάστιχων βρίσκεται σε εξέλιξη. Κοιτάξτε, ο στόλος ο οποίος διαθέτουμε αποτελείται από πάρα πολλά οχήματα. Είναι επόμενο σε αυτά τα οχήματα να υπάρχουν όχι μόνο τώρα, σε όλες τις περιόδους κάποια προβλήματα. Όλα είναι περασμένα από κταίο. Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία τέτοια η οποία θα αλλάχτουν αυτά τα οποία πρέπει να αλλάχτουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο να κινδυνεύει να είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, δεν υφίσταται από ό,τι γνωρίζω. Ότι θέλουν αλλαγή αρκετά οχήματα τα ελαστικά τους, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Και είναι και φυσικό, έτσι, φυσικό επακόλουθο, το οποίο μέσα σε τόσο μεγάλο αριθμό οχημάτων τον οποίο υπάρχει στη Δημαρχία, οπωσδήποτε κάποια υπάρχουν τα οποία θέλουν και αλλαγή τα ελαστικά τους. Έχετε ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο? Βεβαίως, έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, έχουν ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, έχει κάνει ήδη τις διαδικασίες, όπως και όλες οι υπηρεσίες και είναι ενημέρωση ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Δεν υφίσταται κάποιο θέμα. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράφουν την αγάπη σου για το μωρό σου. Υπάρχει όμως μία που περιγράφει τη φροντίδα που θέλεις για το βρεφικό δερματάκι του. Sensitive. Babylino Sensitive. Συνδυάζουν σε μία μονοπάνα την άριστη απορροφητικότητα, συγκρατώντας τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας από κάθε άλλη πάνα με την πιστοποιημένη φιλικότητα. Η πρώτη πάνα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Ecotex. Συστήνεται από τους ειδικούς. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μονοπάνα. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα, με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η φιλαρμονική της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών μετά από πάση 2 περίπου ετών αρχίζει να επαναλειτουργεί με τον αρχιμουσικό Κωνσταντίνο Γανιόπουλο και να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή στα τμήματα καθώς και η εκμάθηση των οργάνων είναι δωρεάν. Η φιλαρμονική της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών μετά από πάυση 2 περίπου ετών αρχίζει να επαναλειτουργεί με αρχιμουσικό τον κύριο Κωνσταντίνο Γκανιόπουλο. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος είναι μπάντα παρέλασης, μουσικό φυτώριο, παιδική χοροδία και εφηβική χοροδία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, κυρία Χρυσάνθη Παλάζη. Σε μια εποχή που σιγά σιγά αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα, πάντοτε βέβαια με την λήψη των απαραίτητων μέτρων,
Αυτό που έχουμε να ανακοινώσουμε πρώτα απ' όλα στις οικογένειες των παιδιών της Φιλαρμονικής είναι ότι επιτέλους ξεκινάμε τη λειτουργία, την επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής και της παιδικής χοροδίας. Κάναμε, είναι η αλήθεια, μεγάλη προσπάθεια να βρούμε τον τρόπο, τη δυνατότητα για να γίνει αυτό πράξη, με τρόπο ώστε να είναι ευχαριστημένα τα παιδιά πρωτίστως και να στήσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας, τα επόμενα χρόνια, μιας φιλαρμονικής που θα είναι αντάξια της πόλης και του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε μια συνεργασία, ήδη αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν να λειτουργούν τα τμήματα. Στόχος της φιλαρμονικής είναι μέσα από τη μουσική να συμβάλλει στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των παιδιών, να ενισχύσει το συλλογικό πνεύμα και να οθήσει τα νέα παιδιά στην ενεργό δράση των κοινωνικών και πολιτιστικών δρόμενων. Το οποίο πρόγραμμα δεν σχετίζεται με την δημιουργία των τμήματων ανάλογα με τα όργανα. Φυσικά θα τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ, όπως είμαστε και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, πάρα πολύ εξονυχιστικοί και σχολαστικοί στην τήρηση των μέτρων, γιατί εδώ τα παιδιά θα παίζουν όργανα. Επομένως θα εφαρμόσουμε τα ειδικά πρωτόκολλα που αποτούνται για αυτές τις περιπτώσεις. Οι εγγραφές θα αρχίσουν από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστούν ως την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, καθημερινά από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, στον πρώτο όροφο της Κεδής. Η συμμετοχή στα τμήματα καθώς και η εκμάθηση των οργάνων είναι δωρεάν, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στον πρώτο όροφο της Κεδής. Στη φιλαρμονική δεν υπάρχει αντίτιμο, τα παιδιά δηλαδή που έρχονται στη φιλαρμονική δεν πληρώνουν δίδακτρα. Θα προσπαθήσουμε όμως ταυτόχρονα να ανανεώσουμε τόσο τα μουσικά όργανα όσο και το κυριότερο να κάνουμε αυτό που για χρόνια αποτελεί μια μεγάλη αδυναμία της φιλαρμονικής, τη δημιουργία δηλαδή συγκεκριμένων στολών που θα φοριούνται από τα παιδιά στη διάρκεια των εκδηλώσεων, πράγμα που μέχρι τώρα δεν είχε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Thank you.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε.